που εντείνει την πίεσή της. Κάλβο για τον Νούχου. Το γύρισμα παράλληλα και τον γκολ τώρα για την ανόρθωση από μακρύ, ο οποίος θα λέγαμε ότι λυτρώνεται για τις αρκετές ευκαιρίες που χάνει, που έχασε στο πρώτο ημίχρονο. Έχασε και ένα-δυο πολύ καλές φάσεις στο προηγούμενο παιχνίδι που στήχησαν στο ντέρπι κόντρα στο ΑΠΟΕΛ. Εδώ θα καταφέρνει, πλασάρει σωστά και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα, σκοράρει το πρώτο του γκολ στο φετινό πρωτάθλημα. Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι η ανόρθωση στο 55 ξαναπαίρνει την κατοχή. Δείτε το ξανά, έκανε πολύ καλή κίνηση ανάμεσα από δυο παίχτες της ανόρθωσης, ξεκινώντας από πίσω ο Μακρύς με τον Κρίστιτς. Θα κερδίσει την μπάλα ο Αμπουρτζάνια και η ανόρθωση έχει ευκαιρία απέναντι. Δεν θα γίνει τον γκολ, τώρα θα γίνει τον γκολ από τον Ανδρέα Μακρύ. 2-0 η ανόρθωση στο 56ο λεπτό. Ο διεθνής επιθετικός της ανόρθωσης σημειώνει το δεύτερο της γκολ σήμερα. Από την άλλη πλευρά ο Εντέ περιμένει, τον είδε ο Κάλβο, του πέρασε την μπάλα, ο Εντέ κοντρόλαρε. Είναι ευκαιρία για την μεγάλη κυρία τώρα για τον Μακρύ. Το πλασέ 0-3 με τον Ανδρέα Μακρύ. Περίμενε την κίνηση του Μακρύ, δεν υπάρχει κανένα offside και ο Μακρύς σκοράρει. Μπουρτζάνια κρατάει μπάλα, κάνει κίνηση, ο Μακρύς τον είδε, του πέρασε την μπάλα, δεν υπάρχει offside. Μακρύς απέναντι από τον Σιδεράκη, Μακρύς στο πλασέ, 0-4. Η ανόρθωση κάνει τα τέρματά της 4, κοιτάξτε, δεν υπάρχει offside, κάνει παράλληλη κίνηση για να μην υποδειχθεί offside, το πλασέ. Περνάει ο Αμπουρτζάνια, είναι ταχύς, κάνει κίνηση ο Εντέ, τον βλέπει ο Εντέ, όχι δεν πέρασε η μπάλα, στον Μακρύ μεγάλη ευκαιρία, Αθανασίου, Μακρύς 2-0. Ο Αμπουρτζάνια έψαξε τον Εντέ η μπάλα, δεν πέρασε, κατέληξε στο Μακρύ, το πλασέ ο Αθανασίου διάβασε σωστά. Στο πρώτο δοκάρι απομακρύνεται η μπάλα, Μακρύς, γκόλ ή όχι, ναι, αυτή τη φορά είναι το 3-1. Αθανασίου και στο βάθος της εστίας. Μένει και ο Μακρύς, η σέντρα δεν είναι καλή, ο Μορέιρα έχασε την μπάλα, γκολ, 2-1, ένα δώρο εξ ουρανού για την ανόρθωση με τον Μορέιρα να μην πιάνει την μπάλα και τον Μακρύ να σκοράρει. Ξανά η σέντρα από τον Αβραάμ, κοιτάξτε, ο Μορέιρα δεν πιάνει την μπάλα, ο Μακρύς σαν μάνα εξ ουρανού δέχεται την μπάλα μπροστά του και με αυτό το ψύχρεμο πλασέ τη στέλνει στα δίχτυα, 2-1 για την ανόρθωση στο 81. Σουράτζε Μαραγκός, Μακρύς και πάλι για τον Μαϊσουράτζε. Τα τελευταία 5 λεπτά είναι πολύ καλός ρυθμός, η σέντρα είναι καλή κεφαλιά, στο δοκάρι γκολ, 1-1 για την ανόρθωση με τον Μακρύ. Πολύ καλή σέντρα από τον Κάλβο. Φάνηκε από την αρχή ότι από τη σέντρα αυτή κάτι καλό θα γινόταν. Η κεφαλιά από τον Μακρύ και το 1-1. Ξανά η πάσα, ο Κάλβο στην σέντρα. Κεφαλιά από τον Μακρύ. Η μπάλα και βέβαια έχει χτυπήσει μέσα. Επειδή υπήρξαν διαμαρτυρές από τους παίκτες της ΑΕΛ. Κεφαλιά από τον Μακρύ. Ο Ανδρέας Αβραάμ ετοιμάζεται για την εκτέλεση. Στο πρώτο δοκάρι περνάει, μπάλα γίνεται 1-0 η ανόρθωση. Ο Μακρύς είναι και πάλι ο σκόρερ, ο πρώτος της σκόρερ. Στην πρώτη επιθετική της προσπάθεια, στο τέταρτο λεπτό, παραβιάζει την εστία του Οθέλου. Η μπάλα ο Μαραγκός, αμέσως μπαλιά για τον Γκονσάλβες. Χανεί ο Γκονσάλβες απέναντι από τον Χρυσοστόμου. Γκονσάλβες για τον Μακρύ, το πλασέ 2-0. Στο 15, μέσα σε ένα δίλεπτο, η ομάδα της ανόρθωσης πετυχαίνει δεύτερο γκολ. Έπιασε στον ύπνο την άμυνα του Ερμή. Το μισό γκολ όμως θα πρέπει να πιστωθεί και στον Γκονσάλβες, αλλά και στον Μαραγκό, ποιος με μία μπαλιά έβγαλε τον Γκονσάλβες καταρχήν μόνο του. Ξανά, Μαραγκός βλέπει γήπεδο, ο Γκονσάλβες κρατάει μπάλα, την κατάλληλη στιγμή θα περάσει στον Μακρύ, ο οποίος είναι μόνος του και πλασάρει, κάνει το 2-0 στο 16.
Νούχου. Γκονσάλβες. Η κάθε την παλιά. Ο Μακρύς είναι μόνος. 1-1. Ισοφαρίζει. Νέας Μακρύς στο 24ο λεπτό της αναμέτρησης. 1-1. Ο πρώτος σκόρερ της ανόρθωσης και πρώτος Κύπριος σκόρερ. Φτάνει τα 12 γκολ. Εξαιρετικό στα τελειώματα στο 23 λοιπόν ο Μακρύς, ο οποίος βρέθηκε μόνος εκεί από την κάθε την παλιά, ξεχασμένος, φάτσα με τον Παναγή, ισοφάρισε σε 1-1. Σε ένα παιχνίδι που είπαμε ότι προσφέρεται για γκολ, εδώ κοιτάξτε ο Μακρύς κάνει την κίνηση, εδώ την ώρα που φεύγει η μπάλα είναι καλυμμένος, αλλά ξεχασμένος κάνει το πλασέ και νικάει τον Παναγή ισοφαρίζοντας σε 1-1. Στους συναδέλφους και πάλι. Κρίς για τον Κωνσταντίνου. Περιμένει ο Αβραάμ. Μακρύς απέναντι από τον Μπρούνο Βάλε. Προτίμησε την πάσα. Μακρύς στο πλασέ. 3-1 η ανόρθωση. Στο 95. 3-1. Ξανά η φάση με τον Μακρύ. Να προσπαθεί να περάσει για τον Αβραάμ. Η κόντρα. Δεύτερη προσπάθεια από τον Μακρύ. Τελειώνει αυτή τη φορά τη φάση.